την εξής δραματική κατάσταση. Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδάκια. Το ένα παιδάκι αντιμετωπίζει και πρόβλημα αναπηρίας. Η μητέρα είναι απασχολούμενη σε μια βιομηχανία σφολιάτας, δηλαδή είναι ουσιαστικά μισθωτή, με μικρό εισόδημα. Εδώ και 1,5 χρόνο ταλαιπωρούμαστε. Υπάρχει ο κίνδυνος να αποβληθούμε ανά πάσα στιγμή από την πρώτη κατοικία της. Υπάρχει διαμέρισμα στο όνομά της, που είναι και η πρώτη κατοικία, όπου ζει μαζί με τα δύο παιδάκια της. Έχει ήδη είναι χωρίς, όπως σας είπα, είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Έχει γίνει κατασκετήρια έκθεση τον Μάιο. Στη συνέχεια επισπεύθηκε ο πληστηριασμός και στο Δεκέμβριο του 2022 το ακίνητο κατακυρώθηκε στο ΦΑΝ. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν έχουμε το έχει αγοράσει κάποιος ιδιώτης. Το πρόβλημα είναι ότι θυγατρική του ΦΑΝ το έχει πάρει. Η Κάιρο επενδυτική. Αυτό το αναφέρω για να καταδείξω το γεγονός ότι είναι συγκοινωνούντα δοκία. Τράπεζες, ΦΑΝ και οι αγοραστές. Η κυρία, λόγω της ψυχολογικής κατάστασης που είχε, δεν μπορούσε να αντιληφθεί τα γεγονότα. Και για το λόγο αυτό δεν προλάβαμε να κάνουμε ανακοπή στην κατασκευτήρια έκθεση. Το αντιλήφθηκε όταν της κοινοποιήθηκε το χαρτί ότι πρέπει να φύγει. Γι' αυτό έγινε στο νέο έτος. Στη συνέχεια έγινε ένας τιτάνιος αγώνας. Ξεκινήσαμε από τη συμβολογράφο που οργάνωσε το γραφείο της κυρίας Μπηλίση. Ας πάμε στο σήμερα, τώρα τι θα κάνετε. Αυτή τη στιγμή ζητάμε, μέχρι επειδή έχει κατατεθεί και μία έκθεση και μία ανακοπή κατά της κατακυρωτικής και του πληστηριασμού, ζητάμε μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής και της αίτησής μας και της εφεσός μας για την υπαγωγή της στα υπερχρεωμένα και την προστασία της πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον να μην έχει τον κίνδυνο να αποβληθεί. Να ζει αξιοπρεπώς χωρίς τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή που έχει. Μιλήσατε για αναπηρία του ενός παιδιού. Ναι, μιλήσαμε για αναπηρία του ενός παιδιού. Οπότε σε περίπτωση που προχωρήσει η διαδικασία. Σε περίπτωση. Θα μας βοηθήσουν οι γείτονες. Πού μένει, κυρία? Στον Έμποσμο. Η ιδιοκτησία περνάει σε μια θυγατρική του ΦΑΝ. Άρα λοιπόν κοροϊδευόμαστε ουσιαστικά. Μιλάμε για δεκάδες πληστηριασμούς που αφορούν πρώτες κατοικίες λαϊκών οικογενειών. Είμαστε αποφασισμένοι ότι κάθε μία από αυτές τις πρώτες κατοικίες στη λαϊκή περιουσία θα την υπερασπιστούμε. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε εμείς και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε είναι μαζικά οργανωμένα διεκδικητικά, δηλαδή απευθυνόμαστε στους μαζικούς φορείς, στα σωματεία, στη γειτονιά και προσπαθούμε να σηκώσουμε μια σπίδα προστασίας στις λαϊκές κατοικίες, στην πρώτη κατοικία των λαϊκών οικογενειών. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Εγώ να πω μόνο ότι αυτό το πράγμα πετυχαίνει. Έχουμε νίκες. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουμε προστατεύσει την πρώτη κατοικία λαϊκών οικογενειών. Αυτό το πράγμα θα το συνεχίσουμε και σε αυτό το πράγμα καλούμε τον κόσμο, τη γειτονιά και τους εργαζόμενους να πλαισιώσουν την προσπάθεια για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.